Χρήστο, ένα χρόνο πριν, αν σου έλεγα ότι στο τέλος της φετινής χρονιάς θα κατακτήσεις το πρωτάθλημα των Αθηνών του Νέου Κεραμιδίου, θα ανέβεις στη Super League 2 και το κύπελλο στο νομό Πιερίας, θα με πίστευες? Εντάξει, θα ήταν δύσκολο να σε πιστέψω. Καλές, το κάνεις επίτηδες. Θα ήταν δύσκολο να σε πιστέψω. Γιατί το κάνεις? Αλλά κι όμως έγινε, είναι ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Το μυστικό της επιτυχίας πιστεύεις, έχοντας και εμπειρία και από άλλες ομάδες σε διαφορετικές κατηγορίες? Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα που έχω πάρει. Η ομάδα ήταν ενωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή δεν έσπασε ποτέ, ακόμη και τα παιδιά που ήρθαν τα καινούργια του Γενάρη, γιατί πήραμε αρκετούς παίχτες, μπήκαν κατευθείαν στο κλίμα και γίναμε ένα. Από την αρχή ήμασταν ένα, μια γροθιά όλοι μαζί. Και νομίζω βήμα-βήμα καταφέραμε να φτάσουμε στο στόχο που ήταν το double μετά το Γενάρη. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την λειτουργία της διοίκησης, με την ευθύνη του προπονητή ή με τις χημίες του ρόστερ των ποδοσφαιριστών αυτών που απαρτίζουν αυτήν την ομάδα? Είναι ένα μίξ νομίζω, δηλαδή όλοι ακολουθούσαμε το πλάνο του προπονητή από την αρχή μέχρι το τέλος. Η διοίκηση ήταν πάντα δίπλα μας σε ό,τι χρειαζόμασταν και νομίζω η χημεία που λες και εσύ αυτόν μαζί μας έφερε στην εποχή. Η αναπροσαρμογή του στόχου στη μέση μιας χρονιάς λειτουργήσε σε έναν βαθμό ανταγωνιστικά ανάμεσα στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές? Ήταν κάτι το οποίο αύξησε το βαθμό δυσκολίας? Εννοείται, και αυτό νομίζω είναι και το ωραίο, διότι όταν είσαι σίγουρος, όταν έχεις τη θέση σου και λες δεν πρόκειται να βγω, θα παίζω εγώ, αφαίνεσαι λίγο πιο ελεύθερα. Ενώ τώρα πεισμώνεις, λες ότι θες να παίξεις, να δείξεις ότι είσαι εσύ καλύτερος από τον άλλον, και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Και στην προπόνηση αλλά και στην παιχνίδι. Ποιο θεωρείς ήταν το κομβικό παιχνίδι το οποίο έκρινε την κατάκτηση του πρωταθλήματος? Κομβικό. Αρκετά όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά θεωρώ ότι οι δύο από τα σημαντικότερα παιχνίδια είναι το 0-2 με τον Πιερικό εδώ μέσα και το 1-1 στην Αρτάκη. Εννοείται που εκεί νομίζω κλείδωσε το πρωτάθλημα. Ο ανταγωνισμός με τον Σβουρόνα και με τον Πιερικό, στον οποίο εξαγωνιστή, λειτουργήσε θετικά, θεωρείς, σε βάθος χρόνου? Σίγουρα. Ήμασταν νομίζω μία πόλη η οποία είχε στην αρχή τουλάχιστον 3 διεκδικητές που κανένας δεν βοήθησε κανέναν γιατί είχαν μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Τελικά ήμασταν εμείς αυτοί που χαμογελάσαμε στο τέλος, δόξα τω Θεώ. Εκτός από το εκτελεστικό κομμάτι, έχεις και πολύ μεγάλη συμμετοχή στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδας. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική δημιουργική σου προσπάθεια? Εγώ θα, για να σε βοηθήσω, θα χαρακτηρίσω τη σημαντική την, το τελευταίο παιχνίδι με την Αρτάκη, την πρώτη πάσα που κάνεις, από την οποία προήλθε και το γκολ, το οποίο έκρινε και το πρωτάθλημα. Θυμάστε κάποια άλλη στιγμή πιο χαρακτηριστική που σου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό? Πιο χαρακτηριστική, νομίζω αυτή είναι πιο σημαντική και εγώ. Αυτή πρέπει να είναι πιο σημαντική. Και μετά... Γκολ που χάρηκες περισσότερο? Γκολ που χάρηκα? Όλα τα γκολ τα χαίρεσαι το ίδιο νομίζω. Όταν βάζεις χαίρεσαι με τα γκολ. Αλλά όλα είναι σημαντικά, δηλαδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο γκολ. Δηλαδή όλα οδήγησαν σε μια νίκη θεωρώ, εκτός από μερικά που δεν κερδίσαμε. Αλλά ναι, όλα είναι σημαντικά. Αναφορικά με το μέλλον σου την επόμενη χρονιά στο Εθνικό του Νέου Κεραμιδίου, αποτελεί στόχο για σένα να παραμείνεις και να παίξεις στη Super League 2? Φυσικά. Σε ποιον είναι να αποτελεί στόχο να είναι σε μια ανώτερη κατηγορία επαγγελματική και να είναι μέρος αυτής της ομάδας που πραγματικά είναι απίστευτη αυτή η ομάδα. Προσωπικές σχέσεις έχεις αναπτύξει με ποδοσφαιριστές? Γίνονται σχέσεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο που λειτουργεί ανταγωνιστικά? Ναι, εννοείται. Μα νομίζω στην τελική αυτό είναι και ο στόχο. Δηλαδή να το ποδόσφαιρο ενώνει. Είναι ένα άθλημα το οποίο ενώνει. Και με όλα τα παιδιά έχουμε νομίζω πάρα πολύ καλή σχέση και εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Και νομίζω αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Είναι όμως και μια κατηγορία η οποία επαγγελματική, η Super League 2, που προϋποθέτει ότι κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές δεν θα συνεχίσουν. Αυτό θα γινόταν και στη ΓΑΜΑ. Σε όλες τις κατηγορίες. Ναι, σε όλες. Ναι, δηλαδή, ναι. Κάποιοι μπορεί να φύγουν, κάποιοι να μείνουν, να πάνε αλλού, σε άλλο ομάδα, μπορεί και πιο πάνω. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι θα μείνουν όλοι. Χρήστο, η επιλογή του εξωτερικού υπάρχει στο μυαλό σου ή ανάμεσα στη Super League 2 σε μια οποιαδήποτε ομάδα σε αντίστοιχη κατηγορία του εξωτερικού δεν θα επέλεγες και με κλειστά μάτια θα έμενες εδώ, αν ήταν στο χέρι σου και αν ήταν επιλογή σου? Αν ήταν στο χέρι μου και επιλογή μου, εντάξει, το εξωτερικό είναι,
είναι εντάξει, άλλη προοπτική. Δεν τη συγκρίνεται πιστεύω με την Ελλάδα. Αλλά ναι, θα ήθελα πολύ να παραμείνει και ως προς το εξωτερικό, σε ποια χώρα νιώθεις ότι θα σου τέλειωσε περισσότερο αυτή η δημιουργική δυνότητα που έχεις και. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά ίσως Ισπανία, ξέρω εγώ. Ισπανία θα έλεγα κι εγώ. Αναφορικά με τις ομάδες που συμμετέχουν του χρόνου του Super League 2, ποια ήταν αυτή που θα ήθελες έτσι και σκέφτεσαι πρώτα ότι θα ήθελες να αγωνιστείς την επόμενη χρονιά? Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες ομάδες στην επόμενη χρονιά. Μια ομάδα που θα ήθελα να αγωνιστώ. Έτσι, ναι, σε πρώτο επίπεδο. Νομίζω ο Ιωνικός είναι μια πολύ ιστορική ομάδα και από τις μεγάλες κιόλας. Αυτή θα μου άρεσε. Ποιον θα αφιερώσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη σημερινή κατάκτηση του κυπέλου και ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο, αν σου ζητούσαν να μπει για μια μέρα στη θέση του προπονητή ή του προέδρου, θα τον έπαιρνε με κλειστά μάτια από οποιαδήποτε κατηγορία ω συμπαίκτη σου. Οποιαδήποτε κατηγορία συμπαίκτη. Τώρα έχω. Για να μην σε δυσκολέψω να βάλω από τη γάμα εθνική. Για να μην βάλω από τη γάμα εθνική, σε δυσκολέψω. Δύσκολο πολύ. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχω πολλούς στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να διαλέξω. Τρίπλα τώρα, όπως αυτές που κάνεις και στο γήπεδο. Εντάξει, τότε να κλείσουμε με το που θα αφιερώσεις το πρωτάθλημα και τη μήκη. Εννοείται σε όλους δικούς μου, στην οικογένεια, στην κοπέλα. Παιδιά δεν έχω ακόμα, αλλά ποτέ δεν ξέρω. Εννοείται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και νομίζω με αγαπάνε μόνο τους που είναι. Και κάτι που σε προσωπικό επίπεδο μπορείς να μας αποκαλύψεις τώρα που κλείνεις το πρωτάθλημα, ότι έχει, ότι σου λέει ο προπονητής σου και σου έχει μείνει έτσι σαν προσωπικό ως προς τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Μια τάγα που μου λέει. Ναι, κάτι που σου έλεγε έτσι καθόλου. Α, είχαμε μια περίοδο. Καμιάρι μου κοντά! Στην οποία πάντα. Έλα! Ήθελε να έχω τη στάση του σώματος διαφορετικά με στο γύρο. Δηλαδή να μην είμαι στην Αθήνα, να είμαι πλάγια. Έχουμε ειδονή! Και εκεί φώναζε πολύ. Πλάγια, ξέρω κάπω έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι στα καλύτερα σε εσένα και στον θητό του νέου κεραμιδίου. Νέο κεραμιδίου, ανέβασε το αυτό. Επιβάλλεσαι.